Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης και σήμερα σας καλημερίζουμε μαζί με τον Δήμαρχο της Ξάνθης, τον κύριο Μανώλη Τσέπελη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άγιες μέρες του Πάσχα. Όπου και αυτά είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και βεβαίως ας ξεκινήσουμε με τις καθιερωμένες ευχές. Θα είναι ένα Πάσχα από εκείνα που μας έλειψαν, όπως το γιορτάζαμε πριν τους περιορισμούς της πανδημίας, κύριε Δήμαρχε. Τουλάχιστον ελάχιστα ή μέγιστα μπορούμε να ενωθούμε τις οικογένειές μας, να μπορούμε να πάμε σε εκκλησίες μας, να πάμε σε ταμιά μας και να βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτές τις θρησκευτικές γιορτές, γιατί έχουμε και το Ραμαζάνι. Πάσχα μας και το Ραμαζάν. Οπότε πραγματικά μπορούμε να αισθανθούμε λίγο πιο ανθρώπινα, που πραγματικά ο καθένας με την όποια θρησκευτική πίστη έχει, νομίζω αυτές τις μέρες ενώνεται με τις οικογένειές του, περνάει όμορφα και νομίζω και αυτό αρμόζει και αξίζει. Και εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και η επιστήμη βέβαια, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές, γιατί δεν είναι μόνο η αρρώστια, αν κάποιοι φοβόμαστε αν πεθάνουμε ή δεν πεθάνουμε. Έφερε δύο κακά η πανδημία. Την ψυχολογική πίεση με βίαιο τρόπο ανατροπής της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και βεβαίως και μια κακιά οικονομική κατάσταση σε όλους τους πολίτες, σε κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει αυτή η πανδημία μετά από 10 χρόνια κρίσης και ταλαιπωρίας οικονομικής αυτό το υπέροχο λαό που είμαστε εμείς οι Έλληνες. Όσο και αν τους φαίνεται παράξενο, είμαστε Ελληνάρες. Και το λέω γιατί μόνο ένας ελληνικός λαός θα μπορούσε να αντέξει αυτή την οικονομική κρίση σε τόσο μεγάλο διάστημα με απαξίωση σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς του και ιδιαίτερα και με ένα μεγάλο κομμάτι χωρίς να φταίει το επιχειρεί να καταστρέφεται. Αυτό ήταν ό,τι πιο δύσκολο θα μπορούσε να αντέξει ένας λαός. Το αντέξαμε και πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού αρχίζει να πιστεύει πάλι στον εαυτό του και να μπορούμε τα επόμενα χρόνια για τη νέα γενιά των παιδιών μας να κάνουμε το αυτονόητο ό,τι αφορά τα έργα υποδομής, αλλά και ιδιαίτερα να κάνουμε τα παιδιά μας να κάνουν όνειρα και για τη δουλειά τους και για αυτόν τον ευλογημένο τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Ναι, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, δεν το αναμέναμε πουθενά στον πλανήτη, αλλά και εμείς εδώ μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις δυστυχώς ήταν και είναι ακόμη επίπονες, κύριε Δήμαρχε. Και θα είναι για αρκετό καιρό. Και θα είναι για αρκετό, δυστυχώς θα έχει διάρκεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις κάθε κράτους να δείξουν πραγματικά σεβασμό σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται δυσκολία καθημερινό της κοινωνίας, στην επιβίωσή του, στις παροχές υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά και για την επιχειρήν σε όλα τα επίπεδα του επιχειρηματικού κομμάτι, αλλά και ιδιαίτερα για το θέμα της υγείας, που πραγματικά αυτή η υποβάθμιση γενικότερα λόγω συγκυριών στο κομμάτι της υγείας δεν τιμά με όποια κυβέρνηση και είναι. Για να μην θεωρείτε ότι κάνουμε πολιτική. Αυτό το λέμε για όποια κυβέρνηση. Δεν τιμά την πολιτεία, έτσι. Δεν τιμά, γιατί εκτός από την ατομική ευθύνη υπάρχει και η ευθύνη της πολιτείας. Να μην υπάρχουν γιατροί να είναι όλοι στο εξωτερικό, γιατί πολλές φορές έχω πει πέρα από το ότι αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι σπουδάσαν, κάναν, δείξαν τόσα χρόνια και δεν επιτρέπουν να δώσουμε 1.000 ευρώ σε υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν ωράριο, δεν έχουν Σαββατοκύριακα και φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά και αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, είτε στην εξέλιξη της επιστημονικής τους καριέρας, αλλά και ένα οικονομικό θεμητό αποτέλεσμα που τους δίνει αυτό που αξίζει στο επιστημονικό κομμάτι. Αυτά είναι τα δεινοπαθήματα της Ελλάδας από τις απανωτές κρίσεις. Να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου. Για τους μουσουλμάνους να είμαστε γεροί, υγεία, ευτυχία και να είναι σίγουροι ότι όλοι μαζί θα τα παλέψουμε. Δεν υπάρχει με τη βοήθεια του Θεού, όλοι μαζί θα παλέψουμε, ενωμένοι και αγαπημένοι.
Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό ακόμη θα καταχρεστώ το χρόνο σας. Ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όμως, μια και μιλάμε για τη δυσχερή αυτή οικονομική κατάσταση, η επίσκεψή σας στην Αθήνα, χθες το βράδυ επιστρέψατε, είχε να κάνει και με την κοινωνική πολιτική του Δήμου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πήγα σε 3 υπουργεία και είχαμε σε κάθε υπουργείο μια θεματική ενότητα. Είχαμε υποσχεθεί ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα του συνοικισμού των λεποντίων ό,τι αφορά το τοπογραφικό και την δημοτομία που υπάρχει εκεί για να περάσει η μελέτη και να περάσει το Υπουργείο. Πήγα τίτλος ιδιοκτησίας να κατοχυρώσουν και... Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τα... Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν. Το κομμάτι δίνει του Δήμου μας έχει τελειώσει. Τώρα προσπαθούμε το Υπουργείο εδώ και 4 μήνες. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπακουγιάννη τον Θύμιο που ασχολείται προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας και χθες είχαμε σύσκεψη. Και η κυρία Παπαδοπούλου είναι έναν υπέροχο υπηρεσιακό παράγοντα που πραγματικά έχει σκύψει το πρόβλημα και θεωρούμε τον επόμενο καιρό με μια συμπληρωματική απόφαση επικύρωσης πάλι της προηγούμενης παλιάς απόφασης πριν χρόνια που είχε γίνει και δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Εμείς τελειώσαμε βέβαια και είναι στο Υπουργείο να υπογραφεί, να δει και η υπόσχεση που δώσαμε έστω με λίγο καθυστέρηση λόγω πανδημίας, θα έχουμε συνέπεια σε αυτόν τον υπέροχο συνοικισμό των Λεποντίων που πραγματικά τους ευχαριστώ που με αξιοπρέπεια και αγάπη δεχτήκανε την υπόσχεσή μας, αλλά και εμείς με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε όλους τους Λεποντίους θα έχουμε συνέπεια. Με μία κατανόηση, μία μικρή καθυστέρηση λόγω πανδημίας. Αυτό το λέμε δημόσια για να δικαιολογηθούμε. Το έχετε πει επανειλημμένα, κύριε Δημαρχή. Το έχετε πει επανειλημμένα. Η υπόσχεση του θυασμού, Στέφελη Μανώλη, από κάθε συνάδελφο, χθες σήμερα που είμαστε συνεργάτες, να ξέρετε θα υλοποιηθεί. Σε αυτή την υπέροχη κοινωνία που εκπροσωπούμε, σε εκτίμησε να είμαστε εδώ. Από εκεί πέρα, είχαμε και μία εκτενέστερη συζήτηση. Άρα το θέμα αυτό το επόμενο διάστημα λογικά κλείνει, έτσι. Με μία ακόμη και με κάποιες παρατηρήσεις του Υπουργείου και μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και τελειώνουμε. Μάλιστα. Το σύνολό του. Θεωρώ τον επόμενο καιρό, να μην βάλω ακριβείς χρονοδιάγραμμα και εκτεθώ, θα ξαναπάω στην Αθήνα για μία τελευταία σύσκεψη εκεί με το Γενικό Γραμματέα και συνεργάτες του. Θεωρώ το πρώτο δεκαήμερο, το 15ήμερο του Μαΐου για να δούμε και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα στείλουμε τι μέλη γενέστε. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι γίνεται μια τροπή του νόμου ό,τι αφορά το κομμάτι του Λευκού Πύργου για αυτό το ρήγμα που υπάρχει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα λύσει ένα μεγάλο χρόνιο πρόβλημα στους ανθρώπους που αγωνιούν για την αξιοποίηση των οικοπόδων του Λευκού Πύργου. Δεν θα σταματήσω να τρέχω γι' αυτό. Μέχρι που να βρούμε την κατάλληλη λύση. Ξέρω το ρήγμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα χρόνια. Δεν υπάρχει φορέα στο να κάνει ανάλυση μελέτες και όλα αυτά. Όμως, να είναι καλά και ο κύριος Σταγαράς που ήταν και ο κύριος Μπακουγιάννης έχουν σκύψει το πρόβλημα αυτό και νομίζω και με τη συνεργασία εδώ του Συλλόγου και τον κύριο Πλέσια και όλους εδώ που είναι για το Λευκό Πύργο και που προσφέρουν πολλές φορές και προτάξεις καλές όπως ο κύριος Πλέσιας ως γραφείο επιστημονικό που είναι για να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που βοηθάει ακόμα και το Υπουργείο να προβεί σε κάποιες διαδικασίες τροπής του νόμου και διεκπαιρεώσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Αλλά δεν θα κατεβάσουμε ποτέ την πίστη μας ότι σε αυτό το κομμάτι θα δώσουμε λύση. Θα το διεκδικήσουμε. Τώρα μπαίνουμε στην κανονικότητα και θα είναι ο δρόμος δύσκολος, αλλά θα καταφέρουμε. Αυτό το πρόβλημα πια. Είναι το θέμα όταν έχεις καλή διάθεση να προχωρείς προς όφελος της κοινωνίας που τους ετοιμά να είσαι το τιμόνι. Τις δημαρχίες, περιφέρειες, του Υπουργείου, οτιδήποτε άλλο κι αν είναι. Δημάρχε, εδώ, αν θυμάμαι καλά, αυτή η περίπτωση με το ρήγμα στη Λευκού Πύργου ήταν και αιτία που δεν μπορούσε να μπει στο Γενικό Πολεοδομικό, σωστά, δεν θυμάμαι. Είναι γενικότερα οι επεκτάσεις του σχεδίου. Γενικότερα οι επεκτάσεις. Έχουν σταματήσει και Κυμήρα και Χρύσα Παντού λόγω του ρήγματος του καζίνου. Ναι. Θα το δούμε, όμως θεωρώ πρώτα ο Θεός, η υπόσχεση που μου είπαν ο Γενικός Γραμματέας, θεωρούμε μέχρι τον Αύγουστο. Τέλη Αυγούστου, αρχά Σεπτεμβρίου θα μπει η τροποποίηση του νόμου που σχεδιάζεται από το Υπουργείο για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις των περιοχών και νομίζω ότι θα δώσει την ανάλογη λύση. Το άλλο κομμάτι ήταν ότι πήγα να ευχαριστήσω και να ξαναζητήσω
το φίλο με τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, τον υπουργό εργασίας, διότι έδωσε φέτος 4 εκατομμύρια στεβάκια το όνομά μας για τις ευφανείς ομάδες. Τον ευχαριστώ δημόσια. 4 επιπλέον εκατομμύρια είναι για το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας. Και το ότι να ξέρουμε όλοι ότι αυτή η τροπή του νόμου που είχε γίνει το τελευταίο χρόνια, όλα τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στο σπίτι της αγάπης, ένας πυλώνας σημαντικός για την καθημερινότητα που δίνουμε 170 ίσως και 200 μερίδες φαγητό στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πρέπει να καταλάβουμε να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και να καταλάβουμε ότι αν ο συνάνθρωπος δίπλα υποφέρει και εμείς βλέπουμε μόνο ένα έργο, βλέπουμε μόνο ένα στόχο, είναι το χειρότερο πράγμα. Η Δημαρχία με την Εκκλησία και με όλους τους θρησκείους ηγέτες θα αγκαλιάσει κάθε ανάγκη ενός συνανθρώπου μας που μπορεί να τον κάνει τη ζωή του μαύρη για το αυτονόητο. Εμείς είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και σεβασμιότατο τους εθελοντές στο σπίτι της αγάπης και όλα αυτά, γιατί αυτή η τροπής του νόμου, τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στο σπίτι της αγάπης, ήταν η πιο σημαντική τροποποίηση που είχε γίνει. Ναι, γιατί έλυσε τα χέρια για να μην έχουμε απώλειες, έτσι, σε δύσκολες. Όχι μόνο αυτό, πάει στην πιο σημαντική δομή της καθημερινότητας, της ανάγκης της κοινωνίας. Σωστά. Και εύχομαι και του χρόνου ο κύριος Υπουργός να δώσει και άλλα χρήματα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλες αυτές τις κοινωνίες. Κύριε Δημάρχε, μακάρι να μην χρειάζονται του χρόνου χρήματα και να είμαστε όλοι σε μια αξιοπρεπή έτσι κατάσταση. Αλλά να είμαστε ειλικρινεί. Με μαγικό ραβνί δεν παίρνουν. Δεν λύνονται, έχετε δίκιο. Αμέσως. Αυτό θα χρειάζεται και θα χρειάζεται για χρόνια. Πρέπει όμως να είμαστε μακριά από το πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε το πρόβλημα και μακάρι να λιγοστεύουν από τις συμμετοχές. Τα 2.500-3.000 οικογένειες στον ομό να γίνουν 1.500 μακάρι. Όμως δυστυχώς μπορεί να μεγαλώνουν παρά να μικρώνουν τον επόμενο καιρό. Αυτό είναι το δυστύχημα. Τελειώσει και αυτή η ενεργειακή κρίση που δημιουργεί και αυτή ένα μέγιστο πρόβλημα. Αν θέλω να ξέρει η κοινωνία ότι εμείς θα κρυφτούμε από τα προβλήματα, θέλουμε να βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα και να το λύνουμε. Το να βάζουμε πολιτικές συντεχνίες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και να έχουμε μια εικόνα πολιτικής επιτυχίας, από μένα αυτό πράγμα η κοινωνία δεν το περιμένει. Δεν θα γυρίσω ποτέ την πλάτη μου στην κοινωνία την ίδια για να έχω ένα πολιτικό όφελο. Εγώ ήρθα για να επενδύσω με υπερηφάνεια και με αξιοπρέπεια και το θεσμό του Δημάρχου, αλλά και αυτή την υπέροχη κοινωνία που εκπροσωπώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δημάρχε, με την ευκαιρία μας ενημερώσατε και για τις επαφές. Και στο Υπουργείο Γεωργίας, ναι, τον Γιώργο Γαντά, και εκεί έκανα μία επίσκεψη, μία σύσκεψη, διότι έχουμε την ολοκλήρωση της παραχώρησης του οικοπαίδου για να κάνουμε δύο γηπεδάκια 5x5 στα Κυμπέρια πάνω από το κήπεδο του Κυμπέρου. Ναι. Και παράλληλα να προετοιμάσουμε το φάκελο και να το στείλουμε περίπου το Σεπτέμβριο για τη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας στους συνοικισμούς του Λιβάδη και όλα τα χωριά των Κυμμερίων, που πραγματικά πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να μπορούν οι κτηνοτρόφοι που περίπου εκπροσωπούν 12 με 14.000 εγωπρόβατα να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους, τη μετακίνησή τους για τις υποδομές των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και ιδιαίτερα να κάνουμε ένα υποσταθμό στην περιοχή εκεί που είναι πιο κοντά σε αυτούς και να αναγκάσουμε τις εταιρείες γάλακτος, αφού ο δρόμος θα είναι καλός, να ανεβαίνουν αυτοί επάνω και να παίρνουν τα γάλατα από τους κτηνοτρόφους μας και να μειώσουμε ένα κόστος που πραγματικά το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Θετικός ο κύριος Γιώργαντας. Γιατί το ζητάτε μήνες αυτό, γι' αυτό το ρωτώ. Να πάμε τις μελέτες εν καιρός, ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Μελέτες ζήτησε ο κύριος Γιώργαντας για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Και δεν είναι μόνο το θέμα της εξυπηρέτησης των κτηνοτρόφων, είναι απαραίτητη οδοποιία, γιατί και με την κλιματική αλλαγή τώρα και τα σφοδρά αυτά κύματα κακοκαιρίας έχουμε και άλλου είδους ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Μπορούν να πήξουν και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι το τσάι, όπως είναι πατάτες, όπως είναι και άλλες ιδιαίτερες καλλιέργειες στην περιοχή. Και αυτό το κομμάτι θα το επιδιώξουμε, να το καταφέρουμε. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω και τον δασάρχη μας και τον κύριο Μούρο και τον δασάρχη και τη διεύθυνση δασών όλους, που πράγματι έχουμε πολύ άριστη συνεργασία
είτε στους δρόμους στήρης πυροπροστασίας πρόληψης, είτε για τέτοιους δρόμους για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φανούμε χρήσιμοι σε κάθε κατεύθυνση κοινωνικής ομάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για τις ευχές, κύριε Δήμαρχε, τις καθιερωμένες, αλλά και για την ενημέρωση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Να πούμε βεβαίως...